Πάμε στην υπόθεση την άλλη με τον Λιβάη. Πάμε στην υπόθεση την άλλη. Κοίταξε, τα τελευταία δεδομένα τα οποία έχουμε έχουν να κάνουν αφενός με την μεταφορά του 66χρονου στο σοφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης, όπου αναμένεται να είναι ο χώρος που θα τον φιλοξενήσει από εδώ και πέρα. Μιλάμε όμως ταυτόχρονα για ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχουμε αυτές τις μέρες εδώ και δημοσιογραφικό, διότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και επίσημα τα στοιχεία του. Τι σημαίνει αυτό? Αναμένεται αυτό τελικά, Κώστα μου. Αναμένεται τελικά, Κώστα μου, να δοθούν, γιατί από χθες λέγαμε ότι τα περιμένουμε. Οι πληροφορίες που είχα μέχρι και πριν από λίγο λένε ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Και επίσημα. Τώρα, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως και στην προηγούμενη υπόθεση, για την οποία αναφερθήκαμε, όπως και σε αυτή την υπόθεση, στις μικρές κοινωνίες αυτή είναι μια καθαρή διαδικασία. Διότι ουσιαστικά οι κοινωνίες γνωρίζουν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, πρόσωπα. Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Και αν κάποιον δεν τον γνωρίζεις απευθείας, Ζήνα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον γνωρίζεις μέσω εμένα, μέσω κάποιου άλλου, μέσω κάποιου τρίτου προσώπου κ.ο.κ. Συνεπώς, είτε δοθούν τη δημοσιότητα τα στοιχεία, είτε όχι, είναι νομίζω γνωστό και το αποδεχόμαστε ότι η ταυτότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει γνωστοποιηθεί. Αυτό είναι το οποίο ίσως... Η διαφορά, όμως, Κώστα, γιατί χθες μου στείλανε πολλοί άνθρωποι από την Κρήτη, ξέρεις ότι με αγαπούν και τους αγαπώ αντίστοιχα και μου λένε Ζήνα, στην Κρήτη είναι γνωστό ποιος είναι. Αν έχει προβεί σε κάτι αντίστοιχο το παιδί, το δικό μας το παιδί, στο δικό μας το παιδί, θα μας το πει το παιδί μας, ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ όμως τους λέω το εξής, μπορεί αυτό να συνέβη ενδεχομένως, δεν μιλάμε τώρα για τον συγκεκριμένο άντρα, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, που αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι πια στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Έχει ή να αυτό. Έχουν φύγει. Ζήνα, έχει είναι αυτές τις υποθέσεις. Μπορεί ένα παιδί που θα δει τη φωτογραφία που έχει υποστεί, αν έχει υποστεί κάτι από το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποιοδήποτε υπάρχει στη φωτογραφία, εκείνη τη στιγμή που θα δει στην τηλεόραση να βρει το θάρρος και να μιλήσει στους γονείς του. Ποιος είναι σωστά. Παρότι, δηλαδή να έχει ακούσει τον αλλά όταν δει τη φωτογραφία σωστά. Και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη στη φυλακή, μπορεί να πάρει το θάρρος και να πει ναι, είμαι και εγώ θύμα. Δεν μπορούν αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Κώστα, εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, και το έλεγα και χθες με την Αντιγόνη το συζητούσαμε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν περάσει 24 ώρες από την προφυλάξη αυτού του ανθρώπου και δεν έχει υπάρξει ακόμα η διάταξη προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του. Και όπως λέει η Κυρούλα, πάρα πολύ σωστά, είναι άλλο πράγμα να το γνωρίζει η τοπική κοινωνία και άλλο πράγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον να νομιμοποιούνται, να προβάλλουν τα στοιχεία του και τη φωτογραφία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα και σήμερα το πρωί, αλλά και χθες το βράδυ, προκειμένου να έχουμε την πληροφόρηση και να την μοιραστούμε σε αυτή την τηλεοπτική συζήτηση που κάνουμε τούτη την ώρα, μου είπαν ότι αυτή η ενημέρωση η οποία έχουν είναι ότι αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και επίσημα. Άρα είναι κάτι που το περιμένουμε. Πάντως, να θυμίσω επίσης Κώστα μου, Κώστα μου, επειδή σήμερα έχουμε εδώ τον Κώστα τον Γιαννόπουλο, ο οποίος γνωρίζεις ότι έχει διαχειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κάτι θέλει να πει επ' αυτού. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ζητάμε και το χαμόγελο του παιδιού βάσει κάποιας νομοθεσίας που έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε. Έχουμε ζητήσει λοιπόν την δημοσιοποίηση των στοιχείων. Άρα εκτός από την αστυνομία που είναι υποχρεωμένη, μάλλον είναι καθήλια αρμόδια θεσμικά, έχουμε ζητήσει και εμείς τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και συνήθως αυτό γίνεται γρήγορα. Έχετε ζητήσει και ως χαμόγελο? Ως χαμόγελο. Α, είναι σημαντικό αυτό. Οπότε ελπίζουμε, γιατί έχει σημασία και έχουν βρεθεί περίεργες καταστάσεις επειδή ακριβώς δημοσιοποιήθηκε και κάποιον που τον ξέρανε. Πάντως είναι το ίδιο περίεργο, κύριε Γιαννόπουλο, που δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένα παιδί ακόμα. Καλά, δεν το ξέρουμε. Είναι περίεργο που δεν έχει εμφανιστεί. Και για να καταλάβουμε... Να θα επιμείνω σε αυτό και συγγνώμη. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει στο νησί της Κρήτης σε ό,τι αφορά τις βεντέτες που αναπτύσσονται μεταξύ των οικογενειών. Και να διευκρινίσουμε ότι για την υπόθεση την προηγούμενη
Καταδικάστηκε, γι' αυτό είναι σημαντική η δημοσιοποίηση, παρόλο που το ξέρουμε κλπ. Καταδικάστηκε για 36 παιδιά, αλλά τα παιδιά ήταν 200. Βάσει της παιδοψυχιατρικής και άλλης υποστήριξης των παιδιών που είδανε, γνωρίζουμε ότι τα παιδιά ήταν περίπου 200, απλά δεν ήταν όλα, δεν βγήκαν στην καταδίκη του. Επειδή εσείς έχετε την εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει πάνω, εγώ σας δίνω μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Και σας είπα πολύ απλά ότι παρότι είναι απαραίτητο να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει αυτό, μιας και δεν έχει γίνει μέχρι την ώρα που μιλάμε. Ωστόσο, εντούτοις, στην Κρήτη δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει για ποια περίπτωση. Κώστα μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Θέλω να πω ότι η ελληνική αστυνομία κάνει συνεχώς και την επαναλαμβάνει την ίδια έκκληση. Όσοι έχουν στοιχεία, όσοι έχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, παρακαλούνται θερμά και αυτή την θέση θα επαναλάβω και εγώ κλείνοντας τη σημερινή μας την κουβέντα, προς πάσαν κατεύθυνση, παράκληση, προκειμένου να δοθούν περισσότερα στοιχεία και να υπάρξουν περισσότερα δεδομένα προς επεξεργασία από τις αρχές, προκειμένου να ανοίξει όσο περισσότερο γίνεται αυτή η βεντάλια. Πάντως το ρεπορτάζ ότι είμαι συγκρατημένος, λέει ότι αισιόδοξος θα είμαι. Έχουμε και εντάλματα σύλληψης. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος το πώς θα αρχίσει να ανοίγει η βεντάλια τις επόμενες μέρες. Και το λέω αυτό, Ζήνα, διότι με πολύ μεγάλη προσοχή οι άνδρες της τοπικής Ελλάς προσεγγίζουν το θέμα. Δεν θέλουν να κάνουν βήματα παραπάνω από αυτά τα οποία χρειάζονται ή κινήσεις περιττές που ενδεχομένως δεν θα οδηγούν στο απόλυτο δέσιμο της υπόθεσης και θέλουν όταν προκύπτει ένα στοιχείο το οποίο ισχυροποιεί όλη αυτή την υπόθεση και την ιστορία να το βάζουν στο κουτάκι του μέσα εκεί όπου θα βοηθήσει Κώστα, το τέλος να φτάσει η υπόθεση εκεί που πρέπει. Εντάλματα εναντίον ποιον, ας πούμε, κάποιων συνεργών του. Δεν ξέρω περισσότερα πράγματα και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σας λέω όμως ξανά ότι η αστυνομία είναι λίγο πιο μπροστά από την κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας γνωρίζει ότι γνωρίζει κάποια πράγματα, αλλά δεν θα ήθελα να πει. Δηλαδή, κάτι μπορεί παραπάνω να μιλάμε για κύκλωμα δύο λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση, θα μιλάμε πελάτες, για ένα. Πελάτες πάντως υπήρχαν. Για ένα κύκλωμα λοιπόν. Αν υπάρχουν πελάτες, φυσικά. Έτσι. Η λέξη πελάτες λίγο είναι ιδιαίτερη. Ναι. Τέλος πάντων, ενδιαφερόμενοι. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσουμε. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχουν δοσοληψίες, τέλος πάντων, προφανώς μιλάμε για μια άλλη υπόθεση. Ανοίγει πολύ δηλαδή η υπόθεση μετά. Μάλιστα. Ξέρω ότι ο Κώστας δεν θα πει κάτι παραπάνω, διότι περιμένει να αντιδράσουν οι αρμόδιες αρχές.